finally kiss goodnight. How I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way I'll be warm. Καλημέρα. Καλημέρα. Σήμερα, όπως είδατε και στον τίτλο, θα πάμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε σκι. Δεν έχει ανοίξει το χιονοδρομικό μας κέντρο εδώ πέρα. Έχει αρκετά χιόνια το βουνό και δεν ξέρω αν βλέπετε και τον πάγο που υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω, θα σας δείξω. Έχει παγώσει ο δρόμος. Οπότε είπαμε να πάμε μια βόλτα να δοκιμάσουμε. Έχουμε και σκι εδώ πίσω. Να δοκιμάσει ο Αλέξης να κάνει για πρώτη φορά σκι. Γιατί όσους δεν γνωρίζουν, εγώ έκανα αρκετά χρόνια σκι. Έκανα και αγώνες. Θέλω να μάθω και στον Αλέξη τώρα να κάνει σκι. Οπότε είπαμε να πάμε να δούμε τι φάση παίζει πάνω και αυτά με τα βουνά και αυτά. Οπότε ελάτε μαζί μας. Είμαστε ακόμη στην Άωσα και δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε ότι έχει κάτι σαν πάγο πάνω στα δέντρα. Σαν να τα έχει παγώσει, βλέπετε πως άσπρο είναι. Φρόζεν. Wow, ή είναι πάγος ή είναι χιόνι. Να, και από εδώ και εδώ. Wow. Από εδώ, δεξιά. Και πρόσχεσαι τον πάγο. Όπως είδατε, φτάσαμε και εμείς τώρα. Θα πάμε γενικότερα να δοκιμάσουμε να κάνει σκι. Βέβαια, έχει απάτη το παντού, όπως βλέπετε. Γιατί τα lift δεν τα ανοίξαν ακόμη. Αλλά ναι, θα κάνουμε εμείς την προσπάθειά μας. Και ό,τι γίνει, έγινε. Συγγνώμη. Απλά λίγο θέλω χρόνο. Λοιπόν, πιέζω. Ready. Ωραία. Είναι παντού απάτητο και δεν μπορεί να κάνουν τα σκι, δεν το βγούνε. Μόνο εδώ δεν είναι. Εγώ θα φάω τούμπα, το βλέπω. Εννοείται πως θα φας τούμπα. Ένα. Δύο. Τρία. Πιστά. Όχι τόσο κλειστά τα πόδια σου. Σταμάτησες για το απάτητο. Όταν θα είσαι εκεί πάνω δεν θα σταματήσεις. Μας είπαν ότι το Σάββατο θα ανοίξει αυτή εδώ πέρα η πίστα. Άρα λέξτε, αρθούμε να κάνουμε μια προσπάθεια. Αρθούμε. Α, πρέπει να μάθεις να κάνεις σκι, γιατί αν δεν μάθεις να κάνεις σκι, τζάμπα θα έρθουμε. Πρέπει να μάθεις να τα ελέγχεις. Προσπαθώ. Το έχω. Έτοιμος. Δεν πρέπει να μάθεις. Ένα. Δεν πρέπει να μάθεις. Δύο. Τρία. Λάμδα. Μπράβο. Απλά πιο μέσα τα γόνατα, γιατί το κάνεις σαν αγκούρι. Ένα. Δύο. Τρία και. Πίεση. Κι άλλο, λίγη σε γόνατα. Ναι! Θα σταματήσεις. Ναι! Ωραία. Εγώ. Δεν πειράζει. Σου δίνω φιλιά όμως. Έλα. Τουλάχιστον να τα είχα και τα δύο. Τα σκι. Και λαμμένες προγλές. Είναι ωραία εδώ. Ξαπλώνω. Σ' αγαπώ. Σήκω στο κεφάλι σου. Αλέξη μου, θέλω να μου πεις τι πιστεύεις και πώς σου φάνηκε το σκι, για να ξέρουμε μία άποψη, ρε παιδί μου, να ξέρουν και τα παιδιά σαν πρώτη φορά. Την εμπειρία μου. Την εμπειρία σου, το πώς σου φάνηκε. Εντάξει, όχι, δεν ξέρω, δεν μου φάνηκε. Το πιο δύσκολο νομίζω είναι το σταμάτημα. Δεν θα το καταφέρω έτσι τόσο εύκολα. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω δεν είναι και τόσο δύσκολο. Εντάξει, δεν πήγα ακόμα σε πίστα για να σου πω. Ναι, δεν είχε. Δεν απάτη. Δεν ήμουν σε πίστα, αλλά. Δεν ξέρω, μου άρεσε βασικά. Ήταν ωραίο. Το ωραίο κομμάτι έρχεται, παιδιά, όταν μάθετε να κάνετε σκι. Ακούστε με. Λοιπόν, γυρίσαμε κι εμείς από το βουνό τώρα σπίτι. Κάναμε μπάνιο, όπως βλέπετε. Ήρθε η αδερφή μου από το σχολείο. Και
Θα δοκιμάσουμε. Πήραμε αυτά. Ναι, αυτό το είχαμε πάρει στη Θεσσαλονίκη όταν ήμασταν. Απλά δεν τα ανοίξαμε γιατί φάγαμε τόσο πολλά εκεί τη μέρα από το McDonald's. Οπότε ναι. Και θα δοκιμάσουμε. Ο Αλέξης κάθεται εδώ. Ναι. Και θα δοκιμάσουμε. Λοιπόν. Πάμε. Αυτό είναι κεκάκι. Λίγε ζαχαρόπαστα. Oh, ginger. Πάρ' τη μύτη. Την έκοψα. Λοιπόν, εγώ θα φάω από εδώ πάνω. Το ένα κέρατο. Ωραία είναι. Καλό, θα αναφέρω και το δικό μου. Αυτό είναι ό,τι πιο τέλειο στο σχέδιο. Θα φάμε το gingerbread man. Δεν είναι πολύ cute. Νομίζω είναι τα αγαπημένα μου μπισκότα. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Κάντε like, subscribe, το κουδουνάκι. Και εμείς θα τα πούμε στον επόμενο.